τον γνωστό και πολύ μαχητικό συνδικαλιστή, τον κύριο Νίκο Χαφτούρα. Κύριε Χαφτούρα, καλησπέρα σας. Δεν θέλω να ξοδέψουμε πολύ χρόνο στο να κάνουμε για άλλη μια φορά ταμείο. Σας είδαμε και στα ρεπορτάζ μας, σας ακούσαμε και τις προηγούμενες μέρες από την έλευση του κυρίου Κοντοζαμάνη, που να πούμε ότι με δική σας μεγάλη πίεση, με δικό σας αγώνα, τον είδατε οι συνδικαλιστές, διότι δεν υπήρχε στο πρόγραμμά του συνάντηση με τους συνδικαλιστές, ούτε υπήρχε και προγραμματισμένη δική σας συμμετοχή στην σύσκεψη που έγινε με την διοίκηση. Να δούμε πολύ γρήγορα τι του είπατε και μετά να πάμε να δούμε την πραγματική εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρώτα απ' όλα, κύριε Πολύζου, είναι πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που έρχεται υπουργός και δεν δέχεται τους εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα όμως... Σας δέχτηκε ωστόσο, έτσι. Μας δέχτηκε. Ίσως δεν ήταν δική του ευθύνη, γιατί δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί μερικές φορές. Μας δέχτηκε. Λοιπόν, αυτό που ένα από τα πρώτα που του είπα και το θεωρώ είναι βασικό, είναι ζωτική σημασία για τους συμπολίτες μας, για όλους μας, γιατί όλοι κινδυνεύουμε από την πανδημία, είναι ότι πρέπει άμεσα να αφήσουν τα λόγια, να αφήσουν τις υποσχέσεις. Η κατάσταση είναι τραγική, είναι αδιέξοδη και να γίνουν προσλήψεις συγκεκριμένα στους παθολόγους, σε παθολόγους. Αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργέ, του είπα ότι θα έπρεπε να είναι από πριν την πανδημία 14 παθολόγοι. Αυτή τη στιγμή είναι 2, γιατί και οι 2 έχουν αρρωστήσει. Και δεν έχουμε μόνο τα συμβατικά περιστατικά, όλη την άλλη νοσηρότητα μόνο, που αυξάνεται και αυτή. Έχουμε την πανδημία, έχουμε τα περιστατικά που πάσχουν από COVID και φτάσαν να είναι πάνω από 100. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πάμε για τραγωδία, του λέω, κύριε Υπουργέ. Τι θα κάνετε? Εγώ έχω πρόταση να σας πω. Τι σας απάντησε ο Υπουργός? Την άκουσε την πρότασή σας? Να ακούσω την πρόταση. Ποια είναι η πρότασή σας? Είναι και η πρόταση της Ομοσπονδίας, αλλά χθες την άκουσα και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ότι από τις λίστες των γιατρών, των υποψηφίων, όπου ήταν μια λίστα που είχε ξεκινήσει μια προκήρυξη από πριν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 3 υποψήφοι, 3 πήραν τη θέση και μου είπε ότι πήραν 3 τη θέση. Αυτή η λίστα έχει 12 γιατρούς. Λοιπόν, από αυτούς τους 12 πήραν 3 τη θέση. Μου λέει, έρχονται οι 3. Λέω, κύριε Υπουργέ, δεν έρχονται οι 3. Ο ένας έφυγε και ο άλλος υπηρετεί ήδη 8 χρόνια επικουρικός με σύμβαση. Γιατί πολλές φορές δίνουμε μια άλλη πραγματικότητα και η πολιτική, αλλά και εμείς προσπαθούμε να την καλύψουμε την αλήθεια, οι συνδικαλιστές. Όχι πάντα, πιστεύω δεν είμαι σε αυτούς εγώ. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω ότι λέω είναι 9 ακόμη και αν φύγουν άλλοι 2-3 υπάρχει λίστα που υπάρχουν εκεί πολλοί γιατροί. Υπάρχουν πάνω από 5-6 γιατροί που μπορεί να πάρετε από τη λίστα, που έχουν ελεγχθεί οι φάκελοι και είναι έτοιμοι και μπορείτε να το κάνετε. Όπου να φέρετε νομοθετική ρύθμιση. Αυτό το άκουσα χθες και από το Σάκη από τα Τρικάλα του Παπαδόπουλου και από άλλους βουλευτές. Είναι αυτό, είναι μια πραγματικότητα που μπορεί να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όπως του είπα του Υπουργού, κάνατε μια τροπολογία που παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος και ήταν άστοχη και άσκοπη τελικά, όπου δώσαν στους 67χρονους συναδέρφους που ήταν ένα βήμα πριν τη σύνταξη, τους δώσαν εξάμηνο παράταση. Και ήταν άστοχο γιατί δεν το κάνανε επιλεκτικά μόνο για παθολόγους. Γιατί οι περισσότεροι παθολόγοι 67χρονοι δεν δέχτηκαν. Δέχτηκαν μόνο οι χειρούργοι που δεν αναμειγνύονται στο COVID τώρα, σε αυτή την πανδημία τόσο πολύ. Άρα λοιπόν και το παραδέχτηκε και αυτό είναι προς τιμή του ότι ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Ναι, το θέμα είναι επειδή ξέρουμε ότι τα αντανακλαστικά της διοίκησης, της δημόσιας διοίκησης εννοώ, είναι πάντα αργά. Πρέπει να δούμε πώς θα διορθωθεί αυτό το λάθος. Διότι αυτό... τώρα εσείς και όλες τις προηγούμενες ημέρες σχεδόν καθημερινά παίζαμε τις δηλώσεις σας στο δελτίο μας. Διότι η κατάσταση δεν είναι απλώς πιεστική. Είναι εκτός ορίων, δεν είναι στο όριο. Παρά την μικρή αποκλιμάκωση που βλέπουμε, δηλαδή το να πάμε στις απλές κλίνες COVID που μειώθηκαν αρκετά οι νοσηλείες,
χρειάστηκε ένας Βολιώτης να πάει στο νοσοκομείο της Λαμίας, γιατί δεν υπάρχουν ελεύθερες κλίνες στις ΜΕΘ. Ούτε και μια. Και άλλο στην Κόρινθο και άλλο στην Χαλκίδα. Βλέπουμε αυτά τα παιδιά, τους ειδικευόμενους γιατρούς, δεν το λέω, το λέω με αγάπη το παιδιά, που στείλαν αυτή την απελπισμένη επιστολή που λένε θα αναγκαστούμε να παραιτηθούμε, διότι αντιστοιχεί στον καθέναν μας ένας εξωφρενικά μεγάλος αριθμός ασθενών, 27 ασθενείς αναγιατρό στους ειδικευόμενους. Αυτή λοιπόν η υποστελέχωση, αν δεν αντιμετωπιστεί τώρα που κοχλάζει το πράγμα, πότε θα αντιμετωπιστεί στην ειρηνική περίοδο που ελπίζουμε όλοι να ακολουθήσει? Έτσι ακριβώς το είπα με τον Υπουργό, ότι είναι μονόδρομος. Πρέπει εδώ και τώρα να γίνουν αυτές οι προσλήψεις με fast track διαδικασίες. Υπάρχει δυνατότητα. Δεν μπορεί η πανδημία να χρησιμοποιείται για άλλες τροπολογίες. Υπάρχει δυνατότητα. Οι ειδικευόμενοι λοιπόν είναι σε απόγνωση. Θα παραιτηθούν και θα είναι μια άλλη σκληρή πραγματικότητα που θα βιώσουμε με αντίστοιχες συνέπειες για την δημόσια υγεία. Θα έρθει και αυτό. Δεν πάει να υπάρχει άλλο η κατάσταση. Σε καθημερινή συζήτηση που έχουμε με τους ειδικευόμενους είναι απελπισμένοι. Και υπάρχει ο κίνδυνος διασποράς. Γιατί όταν οι λίγοι γιατροί ανακατεύονται και πηγαίνουν σε όλα τα τμήματα και διασπείρονται παντού και έχουν ένα φόρτο τεράστιο, δεν προλαβαίνουν να πάρουν και τα μέτρα. Και όλα τα μέτρα. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή πολλούς συναδέλφους που νοσούν. Έτσι. Στη χειρουργική έχουμε 4 συναδέλφους. Έχουμε αρκετές νοσηλεύτριες. Γενικά πρέπει να έχουν νοσήσει κοντά στους 30 γιατροί να έχουν νοσήσει και αρκετοί νοσηλευτές και άλλο προσωπικό. Η κατάσταση πραγματικά επιδεινώνεται τραγικά. Οι λύσεις είναι εδώ και τώρα προσλήψεις. Οι λύσεις, του είπα του κύριου Υπουργού, γιατί μπορεί να έρθει τρίτο κύμα. Σας εξήγησε ο Υπουργός γιατί δεν έγιναν νωρίτερα οι προσλήψεις. Είχαμε μια, γιατί τώρα μιλούμε για πόλεμο, γι' αυτό μιλώ για ειρηνική περίοδο, που τα πράγματα δεν ήταν άγρια, που ήταν πολύ διαχειρίσιμη κατάσταση. Σας εξήγησε, διότι ένα επιχείρημα που διακινεί η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχουμε, ψάχνουμε γιατρούς αλλά δεν βρίσκουμε, γιατί έχουν φύγει στο εξωτερικό οι γιατροί. Το ξέρουμε αυτό, βεβαίως είναι μια αλήθεια, όλα τα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Αλλά είναι πράγματι τόσο άσχημη κατάσταση? Εν συντομία, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι, έχουν φύγει, αλλά φεύγουν όταν εδώ αρχίζουν να έχουν βιοποριστικό τεράστιο πρόβλημα. Όταν δεν βλέπουν φως, όταν δεν βλέπουν ελπίδα, όταν έχουν βάλει τα χαρτιά τους για μία θέση, όπως σας είπα, είναι 12 συνάδελφοι που βάλουν τα χαρτιά τους για 3 θέσεις. Και η προκήρυξη ήταν 2 χρόνια. Και δεν παίρνουν τη θέση, τι θα κάνουν, μετά φεύγουν. Όταν είναι και ειδικότητες τώρα που χρειαζόμαστε πνευμονολόγοι και δεν έχουν κίνητρα, τι θα κάνουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και στις ειδικότητες που χρειαζόμαστε, αν είναι λιγότεροι, και διαφωνώ και με κάποιους που σέβομαι καθηγητές, γιατί και αυτοί έχουν την ευθύνη τους, θα μπορούσαν και πνευμονολογικές κλινικές, αλλά πολλοί, δεν θέλω να μιλήσω τώρα συγκεκριμένα για κάποιον ή κάποιους καθηγητές, πολλοί δεν θέλουν να υπάρχουν και πολλές άλλες κλινικές, γιατί θέλουν αυτοί να έχουν, να ρυθμίζουν όλα τα πράγματα. Δεν Α, έχετε να αντιμετωπίσετε και τέτοια καβαλημένα, ναι, καλάμια. Ναι. Πιστεύω πνευμονολογική κλινική, πνευμονολογική στον Βόλο χρειάζεται. Εγώ, για όχι προληπτικούς λόγους, γιατί το θεωρώ λογικό. Επειδή είναι πολύ κακή μας η σύνδεσή μας, κύριε Χαφτούρα, για να συντομεύσουμε, γιατί κάνει πολλές διακοπές. Πρέπει να γίνει πνευμονολογική κλινική και μου είπε δεν υπάρχουν πνευμονολογικές, λέει, πουθενά, μόνο στα μεγάλα νοσοκομεία. Του λέω δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι και οι πνευμονολογικές κλινικές είναι απαραίτητες σε νοσοκομεία σαν τον Βόλο. Και παθολόγοι άμεσα πρέπει να προσληφθούν. Από εκεί και πέρα τον Υπουργό τον είπα ότι πρέπει να έχω σχέδιο, δεν είχατε κύριε Υπουργέ. Ανεξάρτητα αν είπε άλλα ο Υπουργός πριν στη συνέντευξη έξω. Σχέδιο δεν είχατε, δεν είχατε πρόγραμμα. Οργανώστε και φτιάξτε το παλιό την παλιά πτέρυγα του νοσοκομείου τώρα. Δεν μπορεί οι κλινικές να έχουν ανακατευτεί όλες ανάμεσα στο νοσοκομείο με τεράστιο κίνδυνο διασποράς, αλλά και δίχως λειτουργικότητα να έχει αυτό και να είναι τόσο επικίνδυνο.
Το σχέδιο σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχετε οργανώσει το παλιό νοσοκομείο. Κάντε το τώρα. Έδειξε ότι... Εμένα μ' αρέσει, κύριε Χαφτούρα, σε εσάς, ότι δεν μένετε στο να καταγγείλετε, όπως το ακούμε κατά κόρο να γίνεται. Δεν αξιοποίησαν το μεσοδιάστημα ανάμεσα στις δύο στα δύο κύματα, συγγνώμη, και έτσι κι αλλιώς. Εσείς προτείνετε λύσεις που είναι εφικτές να συμβούν τώρα, έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, επειδή σας ακούμε διακεκομένα, θα τα πούμε ξανά τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, πρέπει η κυβέρνηση πραγματικά αυτή τη φορά να είναι αξιόπιστη. Πρέπει αυτά που είπε ο Υπουργός να είναι αξιόπιστα. Γιατί πραγματικά θα έρθει νέα τραγωδία. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά θα υποφέρει. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Χαφτούρα. Σας ευχαριστούμε.